υποδιαμόρφωση. Αυτή την ώρα ο Γιώργος Καμίνης μιλάει στο ξενοδοχείο Ντιλάκ. Πάμε να δούμε τι μας είπε. Κύριε Ντιλάκ, έχω απέναντί μου τον Δήμαρχο Αθηναίων και υποψήφιο για τον νέο φορέα της κεντροαριστεράς. Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που δίνετε, έστω και λίγο τρέχοντας, ασθμένοντας, κύριε Καμίνη, να κουβεντιάσουμε. Τρέχοντας. Η Ήπειρος καλύφθηκε σχεδόν μέσα σε μια μέρα με συγκεντρώσεις, ομιλίες. Πώς πάει αυτή η δραστηριότητα, η προεκλογική, και πώς ικανοποιημένος είστε από το ότι έχετε καταφέρει μέχρι τώρα? Το μεγαλύτερο κέρδος, νομίζω, είναι ότι αρχίζω σιγά σιγά να μαθαίνω τα προβλήματα της περιφέρειας. Εγώ είμαι Δήμαρχος Αθηναίων. Δεν ήμουν μέχρι τώρα εξοικειωμένος με την περιφέρεια και αυτό που βλέπω είναι, πρώτα απ' όλα βλέπω κανονικούς ανθρώπους. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ανθρώπους οι οποίοι προβληματίζονται, ανθρώπους σοβαρούς. Πάρα πολλοί από αυτούς είχαν απομακρυνθεί από τα πολιτικά και τώρα τους βλέπω να επανακάμπτουν. Πάλι να αναζωπηρώνει η ελπίδα τους. Και βλέπω και ένα τεράστιο δυναμικό στη χώρα, σε περιοχές περιφέρειας που μπορούν να αναπτυχθούν προς διαφορετική κατεύθυνση κάθε μία, είτε στον αγροτοδιατροφικό τουρισμό, είτε εδώ να εκμεταλλευτεί, ας πούμε, η Ήπειρος αυτή τη στιγμή τα νέα έργα που έχουν γίνει, το ότι γίνεται ένας διαμετακομιστικός κόμβος, ότι μπορεί να αναπτυχθεί ο αγροτουρισμός με την διατροφική πολιτική και να τα συνδυάσουμε όλα αυτά. Θέλουν πρόγραμμα, θέλουν αποφασιστικότητα και θέλουν προπάντων να περάσουμε, να ξεπεράσουμε, μάλλον να αφήσουμε πίσω μας τα παλιά, τις παλιές συνήθειες. Λένε πολλοί, δεν θέλω να μου το επιβεβαιώσετε, αλλά να συμφωνήσετε, να διαφωνήσετε, ότι έδωσε υποψηφιότητά σας μια άλλη δυναμική στο εγχείρημα της κεντροαριστεράς. Ο κόσμος αυτός που ενδεχομένως δεν θα σας δει να περνάτε στο δεύτερο γύρο, πόσο θα απογοητευτεί, μπορεί να το εκτιμήσετε, να το δείτε? Λέω τώρα σε ένα σενάριο. Είναι μια δύσκολη ερώτηση. Το ζητούμενο όμως είναι ένα. Όπως λέω, αύριο έχουμε την εκλογή της ηγεσίας. Μεθαύριο είμαστε πάλι όλοι μαζί εδώ. Και εγώ το έχω ξεκαθαρίσει ότι όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, για μένα θα είναι καλοδεχούμενο και θα είμαι την επόμενη μέρα εδώ, γιατί μπορεί με να άργησα να εμπλακώ στην εθνική πολιτική σκηνή, αλλά από τη στιγμή που το αποφάσισα, ήρθα για να μείνω. Το θέμα της αλλαγής φύλου του νομοσχεδίου προκάλεσε μια ένταση, ας το πούμε έτσι, μετά από μια δήλωσή σας κατά και της κυρίας Γεννηματά, η οποία λέει ότι για δικαιολογημένο λόγο έλειπε και δεν. Αλλά και άλλοι λυπάνε, και ο Μανιά της έλειπε, ο κ. Κωνσταντόπουλος, νομίζω, ο Κωνσταντόπουλος για δικαιολογημένη αιτία. Σε σχέση με την αλλαγή φύλου, ποια είναι η άποψή σας, ειδικά? Γιατί είναι ένα θέμα που πρέπει να εκφράσετε πολιτικό λόγο όλοι εσείς υποψήφοι. Θα σας πω, είναι από τα θέματα εκείνα στα οποία ακριβώς βλέπουμε να διαμορφώνονται οι διαχωριστικές γραμμές που διαπερνούν και ολόκληρο το πολιτικό σύστημα. Ναι. Ξέρετε, για μένα, επειδή λίγο έχω ασχοληθεί με αυτά τα ζητήματα και από την εποχή που ήμουν συνήγορος του πολίτη, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι ένα πρόβλημα που το έχουμε, ένα πρόβλημα που το νομοσχέδιο έρχεται να το λύσει. Και πρέπει κάποτε να τα συζητάμε αυτά τα πράγματα. Πρέπει δηλαδή να καταλάβουμε ότι υπάρχουν και άνθρωποι που μπορεί να μην αποτελούν την πλειοψηφία, οι οποίοι έχουν κάποια προβλήματα που για μας τους υπόλοιπους μπορεί να είναι δύσκολο να τα κατανοήσουμε, αλλά πρέπει να τους βοηθήσουμε να τα ξεπερνάνε. Πόσο μάλλον όταν έχουν αποφανθεί και τα ευρωπαϊκά δικαστήρια για αυτά και ερχόμαστε να εφαρμόσουμε αποφάσεις ευρωπαϊκών δικαστηριών. Όσο και αν φαίνεται περίεργο σε πολλούς, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι γεννιούνται ή μεγαλώνοντας διαπιστώνουν ότι τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του φύλου τους δεν τους ταιριάζουν. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι πανκίνως γνωστό. Λοιπόν, ήταν αυτό το νομοσχέδιο, προκάλεσε αυτές τις συζητήσεις, είναι λογικό, παντού συμβαίνουν αυτά. Ελήφθη αυτή η απόφαση, κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει υπεύθυνοι πολιτικοί παράγοντες της χώρας από τέτοιες μεγάλες συζητήσεις να απουσιάζουν. Άλλο η στάση που θα τηρήσουν. Ναι. Αλλά πιστεύω ότι δεν πρέπει να απουσιάζουν. Αυτό νομίζω πως τα λέει όλα. Το θέμα της διπλής θέσης τέθηκε προχθές από τον κύριο Θεοχαρόπουλο. Λέει δεν μπορεί να έχεις διπλή θέση και ισχύει και για τον Ανδρουλάκη και για εσάς όταν είσαι υποψήφιος πρόεδρος. Εδώ τι απαντάτε? Σας πω, εγώ πάντοτε στη ζωή μου έκανα δύο πράγματα. Στο πανεπιστήμιο και δίδασκα και έρευνα έκανα και τα βιβλία μου έγραφα για να εξελιχθώ στις βαθμίδες. Είμαι άνθρωπος της δουλειάς. Και πιστεύω ότι μια χαρά θα τα καταφέρω, πόσο μάλλον όταν έχουμε βάλει το Δήμο σε ένα λογαριασμό τώρα, οπότε μπορώ
να ασχοληθώ λογικά και με κάτι άλλο. Θα ασχοληθώ και με τα δύο όπως το έκανα σε όλη μου τη ζωή. Άλλωστε, στην πολιτική ζωή μιας χώρας με κοινοβουλευτικό πολίτευμα, είναι ο κανόνας οι αιρετοί να έχουν και κομματική ιδιότητα. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν ποιο είναι αυτό το πρόβλημα, το οποίο το τόσο μεγάλο. Κάποιοι που σας κρίνουν αρνητικά λένε ότι το γνωρίσαμε σαν δήμαρχο τον Καμίνη. Δεν είναι και πολύ καλός. Εγώ δεν έχω άποψη, για να είμαι ειλικρινής, αν είστε καλός ή κακός δήμαρχος. Αλλά έτσι λένε κάποιοι, ότι θα σώσει τη χώρα. Επομένως, ο Καμίνης που δεν κατάφερε να λύσει τα προβλήματα της Αθήνας τα μεγάλα. Σπάνω να ρωτήσουν τους Αθηναίους που με έχουν ψηφίσει δύο φορές για δήμαρχο. Έχετε πει ότι είσαστε outsider δύο φορές και κερδίσατε. Ελπίζετε ότι μπορεί να το καταφέρετε τώρα αυτό ξανά? Πιστεύω ότι έχω πιθανότητες να κερδίσω αυτή τη μάχη, αλλά όταν την κερδίσω θα την κερδίσω για όλους. Γιατί δεν έχει νόημα να πας να δώσεις μια μάχη και να υπάρχουν την επόμενη μέρα νικητές και ηττημένοι. Θα το κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, γιατί μας περιμένει όλους πάρα πολύ δουλειά την επόμενη μέρα, γιατί έχουμε να φτιάξουμε ένα μεγάλο κόμμα στο κέντρο ακριβώς βάρους του πολιτικού συστήματος για να φέρουμε τη χώρα σε μια ισορροπία. Τι όρο δίνετε σε αυτό το φορέα, τον καινούριο, γιατί πολλοί μιλάνε σοσιαλδημοκρατία, άλλοι κέντρο αριστερά, άλλοι κέντρο προοδευτικό, εσείς τι λέτε ακριβώς? Δεν μπορούμε να το περιορίσουμε στενά, γιατί είναι μεγάλο. Έχει μέσα και την οικολογία θα έχει. Και ανθρώπους οι οποίοι είναι σοσιαλδημοκράτες και αυτούς που δηλώνουν προοδευτικό κέντρο. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά θα τα αγκαλιάσουμε, γιατί χρειαζόμαστε τη συμβολή του καθενός και θα πάμε να κάνουμε τη μεγάλη σύνθεση. Γιατί με τις μεγάλες συνθέσεις δημιουργούνται οι μεγάλες παρατάξεις και μπορώ να σας πω με τις μεγάλες συνθέσεις, οι οποίες να αποτυπώνουν πια και την κοινή λογική. Πάμε να κάνουμε τα αυτονόητα στη χώρα, δεν πάμε να εφεύρουμε την πυρίτιδα αυτή τη στιγμή. Οπότε, πηγαίνοντας με αυτό το πνεύμα, πιστεύω ότι το λιγότερο δύσκολο θα είναι να βρούμε έναν κοινό βηματισμό όλοι. Ανάμεσα στο δίπολο ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, κρατάτε τις αποστάσεις. Η κριτική σας και ο λόγος σας είναι πιο σκληρός απέναντι σε αυτόν που ασκεί διοίκηση σήμερα στη χώρα και λιγότερο στη Νέα Δημοκρατία? Στον καθένα ανάλογα με τις ευθύνες του. Κατά ανάγκη αυτή τη στιγμή πρέπει να έχουμε την προσοχή μας στραμμένη στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εκείνος ο οποίος παίρνει τις αποφάσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι ταυτιζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία. Κρατάμε και θα τη διαμορφώσουμε μάλιστα και στον χρόνο πολύ συγκεκριμένα την πολιτική μας ταυτότητα. Θα δώσουμε το πολιτικό μας στίγμα, το οποίο θα είναι διακριτό και στα θέματα πολιτικού ήθους, γιατί ο τόπος το έχει ανάγκη αυτό, και βεβαίως και στα θέματα τα προγραμματικά. Είναι μια ερώτηση κοινότυπη και δημιουργεί έτσι και τίτλους πολλές φορές, το τι θα κάνεις αν είσαι τρίτη δύναμη, ας πούμε, ποιον θα συνεργαστείς. Σε αυτό το ερώτημα απαντάτε, θέλετε να απαντήσετε ή δεν σας απασχολεί? Σε αυτό το ερώτημα θα απαντήσουμε όταν θα έρθει η ώρα, με βάση το πρόγραμμα που θα έχουμε φτιάξει. Δεν μπορείς να μιλάς έτσι στο βρόντο. Πρόγραμμα, προγραμματικές αρχές. Και θα πάμε μετά από 2 χρόνια ουσιαστικά να τα αποφασίσουμε αυτά τα πράγματα. Οπότε έχουμε καιρό να μην βιάζεται κανείς να μας ρωτάει αν θα είμαστε τρίτη ή δεύτερη δύναμη. Εμείς πάμε να γίνουμε μια μεγάλη δύναμη, να καλύψουμε αυτό το μεγάλο κενό που έχει η χώρα στο πολιτικό της σύστημα, και όλα αυτά θα φανούν στην πορεία του χρόνου. Να κλείσω με ένα τελευταίο ερώτημα. Θα γίνει ο φορέας αυτός με τη συνδρομή και τη συμβολή κομμάτων, κινήσεων, προσωπικότητων κλπ. Το δικό σας στίγμα, η δική σας φραγίδα, αν είστε πρόεδρος, ποια θα είναι? Εγώ πιστεύω ότι μπορώ να κάνω αυτό που έχω κάνει στο Δήμο Αθηναίων, να κρατήσω ενωμένη την παράταξη και να την οδηγήσω και σε νίκες. Αυτό έχω κάνει στο Δήμο και πιστεύω ότι μπορώ να το κάνω και εδώ. Μάλιστα. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καμίνη. Λοιπόν, προχωράμε στα υπόλοιπα θέματα της ημέρας.